Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε αυτήν την συνέντευξη, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο αυτήν την πολύ ιδιαίτερη επέτειο. Πράγματι, 50 χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, παραμένει η μεγαλύτερη, η πιο σταθερή παράταξη στη χώρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναρωτηθεί κανείς γιατί ενώ άλλα κόμματα πέρασαν από πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις και είδαν τα ποσοστά τους να κατακριμνίζονται, ενδεχομένως να έχουν δυνατότητα να ανακάψουν στο μέλλον, το μόνο κόμμα το οποίο τελικά κράτησε, άντεξε και ενισχύθηκε είναι η Νέα Δημοκρατία. Και θα σας έλεγα ότι ίσως η καλύτερη απάντηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι μείναμε πιστοί στις αξίες του ιδρυτή μας, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε σε καιρούς οι οποίοι αλλάζουν. Διότι αν κάτι μας δίδαξε ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του ρεαλισμού και του πραγματισμού. Είναι η παράταξη η οποία βρίσκεται διαχρονικά απέναντι στον λαϊκισμό. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ήταν ένας πολιτικός ο οποίος δίδαξε την απευθυνότητα και τον ρεαλισμό και ήταν ταυτόχρονα ένας πολιτικός ο οποίος δεν δίστασε να ξεφύγει από ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να μιλήσει για το μέλλον. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, αδημοσιεύτη, είπε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, ότι εγώ δεν είμαι ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτε αριστερός. Είμαι κατά βάση προοδευτικός. Διαλύγω εκείνες τις λύσεις οι οποίες υπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των Ελλήνων και του έθνους σε κάθε χρονική συγκυρία.